Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της 10 της ομάδας, η οποία κατέκτησε το Rising Stars Tournament, το τουρνουά που γίνεται για τις αναπτυξιακές ηλικίες με πρωτοβουλία της ΕΟΚ και με τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος να συμμετέχουν. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Ιωσήφ Νικολαίδης, τον οποίο καλησπερίζουμε και βέβαια να δώσουμε συγχαρητήρια, κότς, για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Θα με συγχωρέσετε λίγο γιατί η φωνή μου είναι λίγο βραχιασμένη. Το καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι, μάλλον ακούμε, προφανώς από τη μεγάλη προσπάθεια αυτού του τριημέρου, τετραημέρου, πόσο ήταν και παραπάνω. Ήταν ένα τριήμερο. Ένα τριήμερο. Αυτό είναι ένα τουρνουά στο οποίο μετέχουν οι 8 καλύτερες ομάδες κάτω των 18. Ακριβώς, σύμφωνα με την βαθμολογία που έχουν τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό προφανώς και ανεβάζει ακόμη περισσότερο το δείκτη της επιτυχίας, έτσι το βαθμό της επιτυχίας της ομάδας σας, η οποία πραγματικά κέρδισε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, όλους τους καλούς της χώρας. Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό για τα παιδιά ότι, ότι οι κόποι τους ανταμείφθηκαν. Περισσότερο σημαντικό θα έλεγα είναι οι εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από αυτά τα παιχνίδια, γιατί είδαν τον ανταγωνισμό που υπάρχει με συνομήλικούς τους. Ναι, πράγματι. Μιλάμε για παιδιά μέχρι 18 ετών. Ναι, μέχρι 18 ετών. Μέχρι 18 ετών. Άρα η ακαδημία σας, η 10, ένα δημιούργημα του Νίκου του Χατζηβρέτα και με εσάς πρωτοστάτη, προφανώς μπορεί να υπερηφανεύεται γιατί έχει σειρά επιτυχιών σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια εφηβικό, παιδικό. Εντάξει, δεν υπερηφανευόμαστε. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από σκληρή δουλειά. Άλλωστε αυτή είναι και η φιλοσοφία του ιδρυτή της Ακαδημίας, του Νίκου του Χατζηβρέτα, και η καριέρα που έκανε σαν παίκτης έγινε μέσα από σκληρή δουλειά. Οι επιτυχίες μπορεί να έρθουν, κάποιες φορές μπορεί να μην έρθουν, ναι, αλλά η σκληρή δουλειά παραμένει και αυτό προσπαθούμε να στα παιδιά κάθε μέρα. Εκείνο που ξεχωρίζει για την Ακαδημία σας και νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν οι ακροατές μας είναι ότι η 10 δημιουργήθηκε πριν από 7 χρόνια, νομίζω. Ναι, ακριβώς, το 2015. Πριν από 7 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια κατάφερε να πρωταγωνιστεί στις μικρές ηλικίες σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, το κάνει και με δικά της παιδιά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, coach. Ναι, ναι, είναι σημαντικό μια περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη δυτική πλευρά, να έχει τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, τώρα παιδιά, ας πούμε, σαν τον Σαμαντούροφ, σαν τον Τζιμερίκα, όπως και πόσο ακόμη παιδιά, ήταν από τον Εύωσμο, είναι από την περιοχή και ήρθαν στην Ακαδημία του Νίκου. Είναι από την περιοχή και είναι από μικρά παιδιά, κάνουν προπόνηση μαζί. Δεν από είναι, το δημοτικό είναι μαζί. Δεν είναι δηλαδή όπως οι περισσότερες μεγάλες ομάδες προϊόν μεταγραφών, μετακινήσεων κτλ. Όχι, εμείς δεν κυνηγάμε να πάρουμε παίκτες. Οι παίκτες που μπορεί κάποιο παιδί να θέλει να έρθει και οι πόρτες είναι ανοιχτές για όποιο παιδί θέλει, από όποια περιοχή θέλει, αλλά εμείς δεν κυνηγάμε παίκτες για να έρθουμε στην ομάδα μας. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, καθώς αυτοί που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και των ακαδημιών και των παιδικών και των εφηβικών τμήματων, κακά τα ψέματα, ιδίως στις μεγάλες ομάδες, γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι πρωτόγνωρο, δεν συμβαίνει αυτό, γιατί οι μεγάλες ομάδες, κακά τα ψέματα, εκμεταλλεύονται και το όνομά τους και μαζεύουν παιδιά και από γύρω περιοχές, από άλλες πόλεις, με μεταγραφές κτλ. Έτσι. Ναι, όπως είπα και πριν, η φιλοσοφία μας στηρίζεται στη σκληρή δουλειά. Στη σκληρή δουλειά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μάτι και διάθεση και μεράκι και να βοηθούν και οι γονείς και έχετε κάνει και υποδομές καταπληκτικές, έχει κάνει ο Νίκος, 2 γήπεδα, ναι, έτσι. Ακριβώς, έχει ένα ιδιόκτητο γήπεδο και ένα άλλο δημοτικό γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούμε και σαν μέτρα στους αγώνες μας. Το οποίο το έφτιαξε ο Νίκος το παρκέ. Το οποίο έφτιαξε το παρκέ ο Νίκος ακριβώς. Πράγματι, coach, εσύ έχεις πολλά χρόνια σε τμήματα ακαδημιών, είσαι αυτό που λέμε έμπειρος σε αυτό το επίπεδο και παρακολουθείς την εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ. Εμείς λίγο πιο έξω λέμε πολλά,
σχολιάζουμε πολλά, καταγράφονται διάφορα. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε μέλλον στο ελληνικό μπάσκετ, μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά? Θα πρέπει να το κάνουμε. Η μόνη λύση είναι να βρούνε λίγο χώρο τα παιδιά, να τους αφήσουμε λίγο χώρο, ναι, και χρόνο να αναπτυχθούν. Να μην βιάζονται, να βρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, και να καταλάβουν ότι η διαδικασία είναι σκαλή-σκαλή. Mm-hmm. Να μην προσπαθούν να πάνε από τον πρώτο όροφο στον πέμπτο. Ναι. Αυτό το να μην βιάζονται. Να κάνουν βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Αυτό το να μην βιάζονται προφανώς έχει αποδέκτη και τον πατέρα και τον αθλητή τον ίδιο και τον παράγοντα, έτσι, και το φίλαθλο και το δημοσιογράφο. Ακριβώς, όλους μαζί. Υπάρχει μια διαδικασία ανάπτυξης του νεαρού αθλητή που πολλές φορές λόγω των παραγόντων που αναφέρατε τα βήματα γίνονται μεγάλα και κάπου χάνεται η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού. Ναι. Από την άλλη όμως λέμε ότι αυτό που είπατε και εσείς, να βρουν χώρο, δηλαδή να πάρουν και κάποια λεπτά συμμετοχής, να πάρουν εμπειρίες, αυτά που δείχνουν ότι έχουν, ναι, μια προοπτική. Να γίνουν όλα αυτά, συμφωνώ, αλλά πρέπει να είναι έτοιμος ο άλλος, για να είναι έτοιμο το παιδί για να κάνει αυτό το βήμα. Να μην γίνουν απότομα. Να μην γίνει απότομα, να μην φτάσει σε ένα σημείο που θα πέσει σε μια μαύρη τρύπα. Απότομα στα βαθιά που λέμε. Ναι. Βεβαίως γίνεται λόγος και για τις μικρές εθνικές ομάδες, για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού μπάσκετ. Εσείς περάσατε από πολλές ομάδες, από βαθμίδες, από επίπεδα κτλ. Είμαστε και μια χώρα που δεν έχει και την τεράστια παραγωγική διαδικασία, έτσι, και σαν πληθυσμός εννοώ, ότι δεν είμαστε καμιά μεγάλη χώρα, Γαλλία κτλ., Ισπανία, που έχουν 60 εκατομμύρια, 40, 50, 80 κατοίκους. Είστε ευχαριστημένος? Βλέπετε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, ή όλοι, εγώ βλέπω όλο, πολύ απεσιόδοξα σχόλια? Είστε εσείς, ναι, αισιόδοξος? Γεγονός, από ένα χρόνο είχα μια συζήτηση και κάπου αναφέρθηκε ότι τα καινούργια δελτία που γίνονται στο μπάσκετ είναι περίπου 40% μειωμένα από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτό που θα ήθελα εγώ είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν χώρα, μας χαρακτηρίζει μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν το μεράκι των ανθρώπων, ναι, για να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Σωστά. Δεν ήταν ότι είχαμε πάντα τις καλύτερες εγκαταστάσεις, το πιο προηγμένο εξοπλισμό. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν μεράκι, οι άνθρωποι που ήταν γύρω από την ομάδα, να κάνουν κάτι παραπάνω, να τρέξουν λίγο παραπάνω για τους αθλητές, για την ομάδα, και να κάνουν κάτι καλύτερο. Αν γυρίσουμε λίγο σε αυτό, πιστεύω ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Δεν έχουν μάλλον αυξηθεί όμως και οι κίνδυνοι, οι κοινωνικές, έτσι, παγίδες που τις ονομάζω εγώ, δηλαδή για τα νέα παιδιά, οι προκλήσεις, γιατί παλιότερα δεν είχαμε όλα, ούτε την τεχνολογία, ούτε όλα αυτά. Σίγουρα, αλλά οι ομάδες τότε, παλιότερα, ήταν και μια διέξοδος για τα παιδιά. Έτσι. Είχανε παρέες, κάνανε παρέα μέσα από την ομάδα, ήταν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον και οι άνθρωποι της ομάδας τους είχαν σαν παιδιά τους. Ναι, ναι, όντως. Οπότε τώρα αυτό λέτε ότι ίσως να χάθηκε για λίγο. Όμως νομίζω ότι έχει χαθεί και ίσως θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό. Γιατί αυτό ήταν που έφερε και τις επιτυχίες τις εθνικές ομάδες. Και ίσως και δηλαδή αυτό, η γενιά του Νίκου του Χατζιβρέτα, με όλους του, η ομάδα του 2005. Σπανούλη, Ζήσης, Διαμαντίδης. Μπράβο, όλα αυτά τα παιδιά αναπτύχθηκαν μέσα από την ομάδα τους. Δηλαδή ο Σπανούλης πήρε χρόνο συμμετοχής στη Λάρισα, ναι, που ήταν. Ο Ντικούδης το ίδιο. Ο Νίκος Χατζιβρέτας έφτασε
να πρωταγωνιστεί με την ομάδα του Εάντα Εγώσμου και 20 χρονών. Σωστά. Ήρθε η πρόταση από τον Ηρακλή. Τότε γινόταν μια καλύτερη προσέγγιση προς τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά είχαν ρόλο στις ομάδες του, σημαντικό. Έτσι. Άρα πάμε σε μια διελκυστίδα ή αν θέλετε σε ένα γαϊτανάκι όπου ξεκινάει από το παιδί το ίδιο, το χαρακτήρα του, έτσι, τη διάθεσή του και συνεχίζει μετά στο σπίτι, στο γονέα, στον προπονητή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το τριήμερο είχα μια συνάντηση, μια επαφή με ένα σκάουτερ από το NBA. Ναι. Πλέον αυτό που κοιτάνε δεν είναι αν είναι καλός ή κακός παίκτης κάποιος. Το καλός παίκτης μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Σωστά. Και ένας άσχετος. Ναι. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι. Αυτό που ρωτάνε είναι ποια είναι η οικογένεια του παιδιού, από τι περιβάλλον προέρχεται. Αν οι γονείς ασχολούνται με το παιδί. Τι χαρακτήρας είναι, ναι. Τι ανατροφή έχει, μπράβο. Αν είναι καλό παιδί, ναι. κτλ. Και πόσο ασχολούνται με το παιδί. Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν στα πόδια τους τους μπαμπάδες. Να μπλέκονται οι γονείς, ναι. στην ανάπτυξη του αθλητή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει πραγματικά και τη φιλοσοφία και το πώς δουλεύουν και στο εξωτερικό και γι' αυτό έχουν και αυτά τα αποτελέσματα με αθρώα προσέλευση Ευρωπαίων στο NBA, έτσι. Γιατί ναι. το ψάχνουν πολύ αυτό το στοιχείο. Ακριβώς. Η ζωή μετά την νίκη αυτή στο Rising Stars πώς είναι για τη 10 και για εσάς. Συνεχίζετε κανονικά, έτσι, έχετε υποχρεώσεις. Σήμερα έχουμε προπόνηση 5 ώρα το απόγευμα. Με το κύπελο μαζί Εντάξει, τα παιδιά είναι παιδιά και δεν μπορείς να τους το πάρεις αυτό. Η ομάδα μας, η εφηβική, από ό,τι δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Mm-hmm. Την Κυριακή που έρχεται έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Η ομάδα μας αποτελείται από τους έφηβους που πήραν μέρος στο Rising Stars, συν άλλους 5 παίκτες που είναι άνδρες, αλλά όταν λέμε άνδρες, οι 4 από αυτούς είναι παίκτες που τελείωσαν πέρσι το εφηβικό πρωτάθλημα. Είναι 20 χρονών δηλαδή, 19. Ναι, 19 χρονών και έχουμε μόνο έναν άντρα, ο οποίος είναι 29 χρονών. Ένας 29ης, αυτός ναι. πρέπει να αισθάνεται πολύ παππούς 29 χρονών. Λοιπόν, την Κυριακή με ποιον παίζετε, με το Βότσι? Με το Βότσι παίζουμε. Ναι. Ωραίο ντέρμπι. Ωραίο ντέρμπι. Δεν γίνεται να μην ρωτήσω για τον Αλέξανδρο, τον Σαμαντούροφ. Όλα τα βλέμματα ήταν πάνω του, ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέρω ότι οι προπονητές δεν θέλετε και καλά κάνετε να μην ξεχωρίζετε παίκτες και ονομαστικά να κάνουμε επιλογή ή ιδιαίτερη αναφορά. Όμως, κακά τα ψέματα, το παιδί δείχνει ότι έχει προοπτική, όπως και άλλα παιδιά δείξανε στο τουρνουά αυτό. Mm-hmm. Και καλό θα είναι να μας πείτε 2-3 ονόματα. Ο Σπρίτζιος, νομίζω, του Ολυμπιακού, ο Τσαχτσίρας του Άρη, ο Καλιοτζής του ΠΑΟΚ, τα λέω εγώ. Ήταν παιδιά που ξεχώρισαν. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, τι γίνεται με τον Αλέξανδρος? Θα συνεχίσω με αυτό που έλεγα πριν. Το ότι είναι καλός παίκτης, αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Εγώ επειδή τον δω καθημερινά, θα μπορούσα να σας πω για το χαρακτήρα του ότι είναι πολύ ταπεινός. Ναι. Δουλεύει πολύ στην προπόνηση και είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο καλός παίκτης, είναι καλός συμπαίκτης ο Αλέξανδρος. Mm-hmm. Και τα πράγματα που κάνει, τα κάνει για τους συμπαίκτες του. Ναι. Και μέσα από τη διαδικασία της ομάδας ξεχωρίζει. Δηλαδή, παρά το ότι είναι 2-10, υπάρχουν φάσεις στο παιχνίδι που ναι. δεν διστάζει να βουτήξει το παρκέ. Mm-hmm. Για να πάρει την μπάλα, για μια διεκδικήσιμη μπάλα. Όταν έναν αντίπαλο να είναι κάτω πεσμένο στο παρκέ, θα απλώσει το χέρι του να τον σηκώσει. Και πιστεύω ότι ο χαρακτήρας είναι πρώτα αυτό που κάνει τη διαφορά και θα δείξει κάποιος αν
Ναι. Θα πάει στο επόμενο επίπεδο και θα παίξει παραπάνω. Ποιο είναι το επόμενο επίπεδο? Το, το ότι είναι καλός παίκτης, αυτό φαίνεται. Αν δουλέψει παραπάνω, θα γίνει ακόμα καλύτερος. Αλλά ο χαρακτήρας θα τον κάνει να φτάσει ψηλά. Τώρα είναι 17. Τώρα είναι 17. Είναι γεννημένος το 2005. Πω. Άρα ήδη βέβαια διαβάζουμε για NBA, για Ολυμπιακούς, για Παναθηναϊκούς, για Άρη, για ΑΕΚ. Χαμός γίνεται για Ευρώπη. Ναι. Προφανώς αυτά το παιδί δεν πρέπει να το επηρεάσουν, έτσι είναι. Ναι, ελπίζουμε να μην τον επηρεάζουν. Προσπαθούμε να του μιλάμε κι εμείς. Ο ίδιος δείχνει μεγάλη αφοσίωση και αγάπη για την ομάδα, για αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στη 10. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή ακούγονται και αυτά που ακούγεται για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πολλά. Ο Αλέξανδρος πρέπει να απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα, γιατί είναι το μέλλον του ελληνικού. Έτσι. Και το σε ποια ομάδα θα πάει, αν θα πάει, τι θα κάνει, θα πρέπει να δει όλο το μπάσκετ, την προοπτική που θα έχει εκεί που θα πάει. Γιατί είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας. Να μην πάει μόνο για να πάει δηλαδή κάπου. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, Άριστα 10 λοιπόν είναι ο τίτλος σε όλη τη διαδικασία και στην προσπάθεια της ομάδας και στα αγωνιστικά αποτελέσματα και στην νοοτροπία και στη φιλοσοφία. Και φυσικά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Οι επιτυχίες νομίζω ότι μιλούν για το έργο σας. Και φυσικά ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους τους προπονητές που δουλεύουν στην ομάδα της 10. Γιατί όπως είπαμε, τα παιδιά έρχονται από μικρά. Από μικρά αναπτύσσονται και φτάνουν να παίξουν στην εφηβική ομάδα και την ανδρική ομάδα της 10. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιωσήφ Νικολαίδη, τον προπονητή της ομάδας παιδών της 10. Έναν προπονητή ο οποίος πανηγύρισε μαζί με την ομάδα από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, από τον Εύοσμο χτίστηκε η 10, με πολύ μεράκι από τον Νίκο Χατζιβρέτα και τον coach Νικολαίδη τώρα και τους άλλους coach που είναι μαζί. Και βεβαίως τώρα πανηγύρισαν την πρωτιά στο Rising Stars Tournament, το οποίο διοργάνωσε η ΕΟΚ με τις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος.